Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Βλέπουμε ότι η εστίαση ακόμα ένα πρόβλημα έχετε να προσθεθεί στα τόσα πολλά όλα τα τελευταία χρόνια. Θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή η εστίαση αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Ξεκινάμε να λειτουργούμε στους εσωτερικούς χώρους. Έχουμε όμως να κάνουμε με το 60% των πολιτών που έχει εμβολιαστεί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υποδεχτούμε μέσα στα καταστήματα εστίασης ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχει η οδηγία και οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση ότι πρέπει να λειτουργούμε με το καθεστώς των ελέγχων την ώρα που θα μπαίνει κάποιος πελάτης μέσα. Αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος για την επιχείρηση, καθώς θα πρέπει να έχετε έναν υπάλληλο εκεί. Οπωσδήποτε πρέπει να βάλουμε έναν υπάλληλο, ένας άνθρωπος να ασχοληθεί μόνο με αυτό, να κοιτάζει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, να κοιτάζει ταυτότητες. Έχουμε μπει σε αυτή τη λογική δυστυχώς. Εμείς ως επιχειρηματίες θέλουμε να έχουμε όλο τον κόσμο μέσα. Μπορούσαμε να λειτουργήσουμε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη για εμάς, με ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, αλλά να δεχόμαστε όλο τον κόσμο στα καταστήματά μας. Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα τα οικονομικά θα τα δούμε στην πορεία. Θα πρέπει να αντιληφθεί και η κυβέρνηση ότι η εστίαση έχει βάλει μεγάλη πλάτη όλοι αυτούς τους 19 μήνες που αντιμετωπίζουμε αυτό το κακό το οποίο έχει συμβεί με τον κορονοϊό. Σίγουρα η δημοσία υγεία είναι πάνω απ' όλα, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι υπάρχουν και οικονομικά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούμε να είναι βιώσιμες και αντιλαμβάνεστε ότι οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μεγάλο προβληματισμό. Όσον αφορά τα τεστ, δηλαδή δεν θα ήταν καλύτερο, προτιμότερο για εσάς να ερχόταν και να σας δείχναν ένα τεστ 24 ώρο, 48 ώρο, οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτό δεν θα βόλευε και εσάς, αλλά και τους περισσότερους στον χώρο της εστίασης. Ένας επιχειρηματίας, όταν ανοίγει ένα κατάστημα εστίασης, έχει να κάνει μόνο τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να βρεθεί λύση, έτσι ώστε όλος ο κόσμος να έρχεται στα καταστήματα μέσα. Είτε εμβολιασμένος, είτε ανεμβολίαστος. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί η εστίαση. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τους υπαλλήλους τους οποίους έχουμε στα καταστήματά μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις. Αποδίδουμε κανονικότατα τις φορολογικές μας υποχρεώσεις και τις ασφαλιστικές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ εμείς έπρεπε να δουλέψουμε με όλο τον κόσμο. Σίγουρα η λύση η οποία μου προτείνεται έχει ένα δίκιο, μπορεί να γίνει αυτό, αλλά είναι αποφάσεις της κυβέρνησης που έχει πει ότι η εστίαση θα λειτουργήσει μόνο με εμβολιασμένους. Είναι κάτι το οποίο όμως, όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, για μας θα μας δυσκολεύσει. Το καλοκαίρι πώς ήταν αυτό το καλοκαίρι, το δύσκολο καλοκαίρι λόγω του κορονοϊού? Ωστόσο οι άνθρωποι μπορούσαν να καθίσουν, οι πελάτες έξω, ήταν πιο εύκολα για εσάς? Ήταν ένα καλό καλοκαίρι μετά από όλο αυτό το χειμώνα τον δύσκολο που πέρασαμε πέρυσι? Σίγουρα ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν με θετικό πρόσημο στην εστίαση. Τα καταστήματα δουλέψανε και έπρεπε να δουλέψουν. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε πάρα πολύ. Εμείς δείξαμε μεγάλη υπευθυνότητα σε αυτό το οποίο συνέβαινε. Δουλέψαμε με τους εξωτερικούς χώρους. Είχαμε τις αποστάσεις, τηρούσαμε το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ο κόσμος το είδε αυτό, γι' αυτό και προτίμησε τα καταστήματά μας για να μπορέσει να απολαύσει τον καφέ του, το φαγητό του, το κρασί του και ό,τι άλλο περιλαμβάνει μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα εστίασης. Είναι κάτι το οποίο μας έδωσε μια δυναμική αυτούς τους δύο μήνες, αλλά δεν φτάνει, διότι καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλο το διάστημα το οποίο έχουμε περάσει με δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις. Οι εστιατόρες προσπαθούν να πληρώσουν ό,τι μπορούν και αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε 19 μήνες, αν δουλέψαμε τους δύο, δεν μπορούσαμε να καλύψουμε όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουμε. Μια δική σας πρόταση ποια θα ήταν? Οι προτάσεις οι δικές μας και προσωπικά εμένα ως πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής θα ήταν να επιτραπεί στους εσωτερικούς χώρους να λειτουργήσουν τα καταστήματα με όλο τον κόσμο με ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και ας δουλεύαμε όχι με το 100% του χώρου τον οποίο έχουμε, ας δουλεύαμε το 80%. Αλλά μπορούσαμε να μπορεί ο κόσμος να έρχεται στα καταστήματά μας ελεύθερα, να μπορεί να μπαίνει στο εστιατόριο να απολαύσει το φαγητό, το καφέ, το κρασί και ό,τι άλλο περιλαμβάνει μια επίσκεψη σε ένα εστιατόριο, και σε κάθε περίπτωση αυτό θα να μας έδινε μια δυναμική έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα έχουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.